Νέες προοπτικές για τις κριτικές επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το βραχνά των οφειλών ανοίγει η απλοποίηση των διαδικασιών για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Μετά την επίλυση προβλημάτων που άφηναν εκτός διαδικασίας σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να πετύχουν ρύθμιση οφειλών, ένα νέο κύμα δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων εμφανίστηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα. Έχει γίνει πολύ πιο εύκολη διαδικασία και μπορεί ο καθένας να την αξιοποιήσει, παίρνοντας παράλληλα και προστασία, διότι μόλις καταθέσει την αίτηση και ελεγχθεί αυτή ότι είναι πλήρης, αυτομάτως η πολιτεία παρέχει προστασία όλων των λογαριασμών από κατασχέσεις και όλων των ακινήτων από πληστηριασμούς. Άρα είναι πολύ μεγάλη προστασία για όλους τους επιχειρηματίες και τις οικογένειές τους. Το ενδιαφέρον των κριτικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης είναι τεράστιο. Γι' αυτό και στην Κρήτη βρίσκεται ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης, που περιοδεύει στο νησί για να ενημερώσει εκπροσώπους φορέων και επαγγελματιών για την απλούστευση των διαδικασιών. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει έτσι μια αύξηση των υποθέσεων οι οποίες μπαίνουν στην πλατφόρμα. Υπάρχουν όμως και αρκετά προβλήματα ακόμα, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να λυθούν. Από τις πρώτες 4.500 επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στην πρώτη φάση της διαδικασίας εντάχθηκαν 950, ενώ μετά την απλούστευση της διαδικασίας έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 50.000 νέες εγγραφές στην πλατφόρμα. Και μπορείς πλέον να κάνεις την αίτηση μόνο με 3 δικαιολογητικά. Πραγματικά βοηθάει έτσι σε 120 δόσεις να μπορεί κάποιος να αποπληρώσει το χρέος του, κάνοντας και τις απαραίτητες περικοπές εκεί που μπορεί να γίνει και με τον τρόπο που μπορεί να γίνει. Περιλαμβάνει και σημαντική διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων. Ακόμα και κεφαλαίου υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές και ελέγχους. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τοπικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες σπεύδουν ήδη για να επωφεληθούν από την ευκαιρία που δίνεται. Υπάρχει όμως, από ό,τι συζητούσαμε και με τον γραμματέα, υπάρχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Κρήτη και περισσότεροι είναι αυτοί από την Κρήτη οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό τον εξωδικαστικό συμβασμό και αυτό αφορά επιχειρήσεις οι οποίες κυρίως είναι βιώσιμες ή μπορούν να γίνουν βιώσιμες. Και ξέρετε, η Κρήτη έχει έτσι μια, ειδικά στο κομμάτι του τουριστικό, έχει επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν το σκόπελο με μια σχετική δυσκολία βέβαια, αλλά με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Για την καλύτερη πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μηχανισμό, λειτουργεί αρμόδιο γραφείο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 10 στο Ηράκλειο. Έχουμε οδηγίες στην ιστοσελίδα μας με φωτογραφίες που δείχνουν βήμα-βήμα τι να κάνεις. Ωστόσο, για να διεκδικήσει κανείς τα μέγιστα ωφέλη, να διεκδικήσει δηλαδή τις μέγιστες δόσεις, τη μέγιστη δυνατή διαγραφή προστήμου προσαυξήσεων, ακόμη και κεφαλαίου, καλό θα ήταν να απευθυνθεί σε κάποιους ειδικούς, είτε αυτοί είναι λογιστές, είτε είναι οικονομολόγοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι μηχανικοί ή σύμβουλοι, που θα τον βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία και θα του δείξουν, ας το πούμε έτσι, τα σημεία που μπορεί κανείς να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.